ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον αξιότιμο Υπουργό Υγείας κύριο Δανιανού, ο οποίος μας τιμά σήμερα με την παρουσία του για την τέλεση των εγγενείων. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Χήτρων Λεόντιον Εγκλειστριώτη, που βρέθηκε σήμερα κοντά μας για να τελέσει τον εγγενείο της μονάδος, καθώς και όλη την πολιτική ηγεσία, φίλους και ασθενείς που μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους. Τα εγγένεια φυσικά έγιναν λίγο καθυστερημένα και αυτό είναι λόγω της πανδημίας COVID-19, αφού το Σεπτέμβριο κλείνουμε περίπου 4 χρόνια λειτουργίας. Αποτελώντας την πρώτη ιδιωτική μονάδα Παγκυπρίως ενταγμένη στο ΙΕΣΥ, η SGPC Bafos Dialysis Unit άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες της το Σεπτέμβριο του 2020. Ένα πραγματικά δύσκολο εγχείρημα, όπως ανάφερε και ο γιατρός ο Οικονομίδης, από τις κλινικές Άγιος Γεώργιος και Κιανού Σταυρός, αφού μέχρι τότε η διενέργεια της αιμοκάθαρση ήταν πλήρως συνυφασμένη με τα κρατικά νοσηλευτήρια. Όλοι μαζί, με κύριο γραμματιστή τον Δόκτωρ Οικονομίδη, καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη, πλήρως εξοπλισμένη μονάδα αιμοκάθαρση σε ένα ανθρώπινο και φιλικό περιβάλλον που τίποτα δεν έχει να ζηλέψει από υπερσύγχρονες μονάδες του εξωτερικού. Με σκληρή δουλειά τόσο από το ιατρικό και από των νοσηλευτικών προσωπικών, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα, καταφέραμε να εξυπηρετούμε σήμερα περίπου 55 ασθενείς, οι οποίοι αντιστοιχούν σε σχεδόν το 50% των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών της επαρχίας μας. Σε αυτόν το σημείο, φυσικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Δόκτωρ Λάκη Γιουκά, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, είναι διευθυντής της νεφρολογικής κλινικής και της μονάδας αιμοκάθαρσης στο ΚΙΠΗ Πάφου, για μια ανάψογη συνεργασία των δύο τμήματων που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγμή η μονάδα μας λειτουργά με 11 σταθμούς αιμοκάθαρσης σε συνεργασία με την εταιρεία PAP Medical, αντιπρόσωπο του μεγαλύτερου παροχέα αιμοκάθαρσης παγκοσμίως, τη Fresenius Medical Care. Πολύ σύντομα προσπαθούμε να πάρουμε και αδειοδότηση για ακόμα 6 σταθμούς αιμοκάθαρσης, οι οποίοι θα μας διευκολύνουν περισσότερο όσον αφορά το ωράριο των ασθενών μας. Κύριο μέλημα και όραμά μας είναι η διαρκής αναβάθμιση με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμών για την παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικής φροντίδας στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Τελειώνοντας, για να μην σας κουράσω άλλο, δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω την Παγκύπριαν Οργάνωση Νεφροπαθών, που δυστυχώς σήμερα δεν μπορούσε να αναφέρει κάποιον αντιπρόσωπο, και το Σύνδεσμο Φίλων Νεφροπαθών, με πρόεδρο τον Δόκτωρ Γιουκά, για τη διαχρονική στήριξη των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω και ακόμα έναν τοπικό σύνδεσμο, το Bafos Kidney Association, ο οποίος δρά τοπικά και ο οποίος τα τελευταία χρόνια έπαιξε μεγάλο ρόλο για προσφορά μεγάλων χρηματικών ποσών για αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού, τόσο για την μονάδα αιμοκάθαρσης εδώ, αλλά και για το νοσοκομείο στην ΠΑΦ. Είναι οι κύριοι που κάθονται εκεί, ο σύνδεσμο. Το Bafos Kidney Association. Και θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχει μια τιμητική πλακέτα εκεί, είναι του προηγούμενου Προέδρου του Bafos Kidney Association, του κ. Γκράχα, τον οποίο δυστυχώς χάσαμε, ήταν ένας άρρωστος ο οποίος έκανε αιμοκάθαρση για αρκετά χρόνια και το χάσαμε πριν λίγο καιρό. Ήταν πραγματικά ένα ζωντανό παράδειγμα το ότι δεν κατέθεται τα όπλα ποτέ. Πάντα προσπαθούσε παρόλη την ασθένεια του να βοηθήσει τους συνανθρώπους του ασθενείς με δωρεές και με άλλους τρόπους που μπορούσε. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Μας τιμά ιδιαίτερα η παρουσία όλων και της πολιτικής ηγεσίας και των φίλων και των ασθενών μας.